Θα αναφερθώ για λίγο στη φιέστα της τουρκικής κυβέρνησης. Είναι προκλητική, είναι απαράδεκτη να μετατρέψει την Αγία Σοφιά αυτό το παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς μνημείο σε τζαμί. Κλιμακώνεται η προκλητικότητα της Τουρκίας βήμα-βήμα. Οξύνει θρησκευτικούς και εθνικιστικούς ανταγωνισμούς που αξιοποιούνται από τους ισχυρούς της γης για τη διαίρεση των λαών. Όμως είναι προκλητικές και οι γλυκανάλατες αντιδράσεις και τον ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί είναι οι σύμμαχοι, αυτοί είναι οι προστάτες του διεθνούς δικαίου ή είναι αυτές οι δυνάμεις που ανέχονται αν δεν ενθαρρύνουν την τουρκική προκλητικότητα. Εμείς λέμε αν δεν είχε τις πλάτες τους δεν θα προχώραγε ο Ερντογκάν. Όμως κυρίως πήρα το λόγο για να πω για την κοινή ανακοίνωση που έχουν εκδώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας. Εκφράζουμε την ανησυχία μας και τα δύο κόμματα για τις τελευταίες επικίνδυνες εξελίξεις στις σχέσεις των δύο κρατών και καταδικάζουμε ενέργειες που κινούνται στην κατεύθυνση όξυνσης και της πολεμικής σύγκρουσης. Σημειώνουμε σε αυτό το την κοινή ανακοίνωση πως η απόφαση της τουρκικής ηγεσίας να προχωρήσει στη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί κινείται στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των θρησκευτικών ζητημάτων για το φανατισμό και τη διαίρεση των λαών, ενώ αποτελεί επίθεση και ενάντια των κοσμικών δυνάμεων στην Τουρκία. Και τα δύο κόμματά μας υποστηρίζουμε να μείνει η Αγία Σοφιά Δημόσιο Μουσείο σαν ένα από τα καλύτερα διατηρημένα ιστορικά μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Και βεβαίως εκτιμάμε ότι η εμφύλια διαμάχη στη Λιβύη που έχει προκληθεί με την υπεριαλιστική επέμβαση του ΝΑΤΟ και ενισχύεται από ξένες δυνάμεις και επιδιώκουν τη διαμόρφωση διακρατικών συμφωνιών για θαλάσσιες ζώνες, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, ώστε να αξιοποιηθούν αυτές σαν πλεονεκτήματα στην ελληνοτουρκική διαφορά για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ και να αρκοθετεί παραπέρα ακόμα πιο πολύ την ειρήνη και την ασφάλεια των λαών. Καταθέτουμε συνολικά την ανακοίνωση αυτή, την κοινή ανακοίνωση, στα πρακτικά για να μαθευτεί. Και τελειώνω με την τροπολογία την υπουργική. Είπαμε και στην αρχική ομιλία ότι είναι σε θετική κατεύθυνση η ρύθμιση για τους αγρότες και τους άλλους ιδιοκτήτες που έχουν κληρονομήσει πατρική περιουσία στο Καστέλι της Κρήτης. Και βεβαίως το ψηφίζουμε. Όμως είχαν δίκιο και οι άλλοι συνάδελφοι που μιλήσανε ότι είναι τελείως διαφορετικό θέμα το ζήτημα για την αλεία, για τα γρηγρή ημέρας και νύχτας. Υπάρχει ένας προβληματισμός, θέλουμε να το πάρετε υπόψη, ένας προβληματισμός ότι αφορά μια μικρή μερίδα από τους ιδιοκτήτες των γρηγρή που αποκτούν πλεονεκτήματα επιπλέον, μας κάνει να εκφραστούμε με το λευκό σε αυτό το σημείο και ζητάμε να υπάρξει διαφορετικός τρόπος, δηλαδή να υπάρξουν δύο τροπολογίες, γιατί είναι δύο διαφορετικά θέματα.